Στα γραφεία της εφημερίδας Λεμεσός φιλοξενούμε την καρναβαλιστική ομάδα Ρωμαίδιες Γαλάτες. Συγκεκριμένα τον Κωνσταντίνο Γιοργαλή και τη Μαρτίνα Γκέλη. Καλώς ορίσατε στα γραφεία μας. Καλώς ορίσατε. Μαρτίνα, για σένα, τι είναι το Λεμεσάνο καρναβάλι? Για μένα το καρναβάλι ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Η μητέρα μου, η γιαγιά μου ήταν παλιοί Λεμεσανοί καρναβαλιστές. Και για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Κάθε χρόνο βαδάμε μέσα στο καρναβάλι και προσπαθώ να περνώσουν και ωραία γίνεται. Κωνσταντίνε. Εντάξει, το καρναβάλι, άμα το δούμε σφαιρικά, είναι κάτι το οποίο ξέρεις, είναι κάποιες μέρες του χρόνου από τις οποίες ξεφεύγεις από τα όσα σε απασχολούν, όσα αρνητικά απασχολούν την κοινωνία και έτσι ξερώνεις, ας πούμε, γίνονται ημέρες, περνάς καλά με τις. Όχι μόνο την ημέρα των καρναβαλιών, γιατί πρέπει να τονίσουμε τούτο, υπάρχουν διάφορες νύχτες που κάνουν οι Δήμοι Λεμεσού, που είναι οι βράδιες Καρταλόρων, για όσους τα παρακολουθούν στο διοικητήριο, στην πλατεία Νηρών, αλλού που γίνονται. Και έτσι είναι, όλο το δεκαετήμερο είναι ενθουσιώδες, ας πούμε. Είναι για έναν ο οποίος τον ενδιαφέρει πραγματικά το καρναβάλι, όχι να πάει, ας πούμε, να δει την παρέλαση μια απλά, να συμμετάσχει στην παρέλαση και τέτοιος. Για έναν πραγματικό καρναβαλιστή, πρέπει να δεις σφαιρικά το καρναβάλι για να αντιληφθεί τι σημαίνει καρναβάλι. Ρωμαίδιες Γαλάτες λοιπόν, παρμένο από τον Αστερίξ και Βελίξ. Πώς εμπνευστήκατε, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο θέμα για φέτος? Το επιλέξαμε γιατί είχαμε δει το έργο πρόσφατα που έγινε με τον Γεράρ Ντεπαρτιέ, ο οποίος πήρε και τη ρωσική επικότητα, επί καιρών κιόλας για την Κύπρο. Και έτσι πιάσαμε την ιδέα και αναπτύξαμε το θέμα με διάφορες στολές και εντάξει, κάναμε το πιο... Θα υπάρχουν και εκπλήξεις περί του θέματος, την κάτι της παρέλασης, θέλουμε όμως να επεκταθούμε. Βλέπουμε εδώ τις στολές, βλέπουμε διαφορετικές στολές. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα λίγα? Ναι, να πούμε καταρχάς ότι οι στολές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Καταρχάς είναι η κατηγορία, ας πούμε, των γαλατών, δηλαδή του Αστερίξ ή του Οβελίξ. Βλέπουμε την μία στολή πίσω σας που είναι η στολή του Οβελίξ, η οποία θα συνοδεύεται με διάφορα άλλα accessories, η βάψιμο του προσώπου κτλ. Το οποίο θα γίνει την ημέρα της παρέλασης βέβαια. Επίσης είναι η στολή του Μάρου που είναι μαζί με του, πώς το λένε, τον Μάρο στην ταινία, Δρυλίδης. Νομίζω. Ο Δρύδης, ναι, που είναι στην κατηγορία του Αστερίξ και του Οβελίξ. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οι Ρωμαίοι, όπου σε αυτήν την κατηγορία υπάρχει περισσότερη ποικιλία. Οι τιμές μας ξεκινούν από μέχρι από 35 ευρώ μπορεί να βρει κάποιος, ας πούμε, στολή στην κατηγορία των Ρωμαίων. Και μετά όσο ανεβαίνει η τιμή, διαφορετικές στολές κτλ. Είναι τούτη η στολή η οποία είναι για κοπέλα, για γόρι, εντάξει, για να βάλει, να μην το... η οποία είναι Ρωμαία, ας πούμε, πολεμίστρια. Και είναι ο Ρωμαίος, ο οποίος προσπαθήσαμε να πούμε σαν ζεύγη, δηλαδή άντρας με γυναίκα. Ξέρεις, δηλαδή η ανδρική στολή με γυναικεία στολή για ζευγάρια που θα έρθουν, ας πούμε, με τα παιδιά και ούτω καθεξής. Και φυσικά έχουν και τις παιδικές στολές. Που είναι, υπάρχουν, πάλι υπάρχει ποικιλία, για να οποίος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και στο group μας στο Facebook να τις δει, λεπτομεριακώς με τις τιμές κτλ. Και φυσικά θα γίνονται διορθώσεις από επαγγελματικών προσωπικών που ξέρει, ας πούμε, να κάνει διορθώσεις σε καρναβαλιστικές στολές. Και προχωρούμε προς το καρναβάλι. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται δική σας ομάδα που συμμετέχει στο καρναβάλι της Λεμεσού? Ναι, μαζί με. Πρώτη φορά. Σαν team, ναι. Η Μαρτίνα, βέβαια, εγώ είμαι. Αυτός πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Προγραμματίζεται κάποια εκδήλωση στο πλαίσιο του καρναβαλιού εκτός από τις συμμετοχές σας παντού? Ναι, θα διοργανώσουμε μάλλον έναν pre-party, το οποίο θα είναι η Παρασκευή ή Σάββατο πριν από το καρναβάλι. Γιατί την τελευταία Παρασκευή η προπαραμονή είναι η παραμονή των καρναβαλιών. Όπου οι όσοι καρναβαλιστές να έρθουν μαζί μας ή και άλλος κόσμος να μπορέσει να διασκεδάσει σε χώρο ο οποίος την επιλεγεί και να κοιμωθεί στην πορεία, επειδή λίγο νωρίς, ας πούμε, ένα μήνα πριν να βρούμε χώρο κτλ. Έτσι είπαμε να το ανακοινώσουμε
μετέπειτα. Μαρτίνα, θα ήθελα να δώσεις το δικό σου μήνυμα στον κόσμο της Λεμεσού και όχι μόνο, τώρα που πλησιάζει τα καρναβάλια. Το μήνυμα είναι εδώ, Λεμεσός, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Και ελπίζουμε φέτος να έρθουν από όλες τις πόλεις να γιορτάσουν μαζί μας το καρναβάλι της Λεμεσού. Κωνσταντίνα. Είναι καρναβάλι VS Τρόικα, για να παίρνει και το θέμα μας, αφού οι τελευταίες εξελίξεις προσκαλούμε την Τρόικα να έρθει να δει το καρναβάλι και αλόγως να προχωρήσουμε το δάνειο. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία στην ομάδα σας.